Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, IDF, ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης σειράς αεροπορικών βομβαρδισμών σήμερα σε ολόκληρο τον Λίβανο, στοχεύοντας εγκαταστάσεις και περιοχές που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της επίλεκτης δύναμής της, Ραντβάν. Οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν αρκετούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, κτηρίων και άλλων ζωτικής σημασίας υποδομών σε περιοχές όπως το Τζαμπάλ Αλ-Μπλάτζ, το Κφάρ Χιουνέχ, το Κάφρ Ντουνίν, το Αντίχτ και το Σουάνεχ. Δυστυχώς, από τις επιδρομές αυτές υπήρξαν και απώλειες αμάχων. Τα πλήγματα έχουν επεκταθεί σε πόλεις βαθύτερα εντός του Λιβανέζικου εδάφους, μια τακτική που δεν παρατηρείται συνήθως από την έναρξη των συνοριακών αψημαχιών πριν από 4 μήνες. Συγκεκριμένα, το Κφάρ Χιουνέχ ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, υπογραμμίζοντας το διευρυμένο εύρος των επιχειρήσεων του IDF. Σύμφωνα με μια Λιβανέζικη πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι αυτές οι αεροπορικές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια και αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδιών με συνολικά 4 πολίτες να έχουν σκοτωθεί και 9 ακόμη να έχουν τραυματιστεί. Οι ενέργειες του Ισραηλινού στρατού έγιναν ως απάντηση σε ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκε προς το Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας μέλους του IDF και αρκετούς τραυματίες, υπογραμμίζοντας τον κύκλο αντιπίνων που καθορίζει τη σύγκρουση αυτή. Αυτή η κλιμάκωση έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με τις δύο πλευρές να μην δείχνουν καμία διάθεση αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα, ο Ναζράλα είπε χθες πως θα συνεχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ μέχρι να αποχωρήσει από τη Γάζα. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.